μην ξαναπείτε για το αστεράκι το δικό μου ότι μόνο σούζεται και μόνο να κινείται μες τα θερμοκήπια με τα ζαβζαβατικά είναι ικανή. Είναι και του σπιθιού. Νοικοκυρά με τα όλα της. Για πάμε να φτιάξουμε μαζί ομελέτα. Θα πλύνω καταρχήν το αγγούρι. Όχι την ομελέτα να αρκεύγει την που του αγγούρι του, τη Γιουσέφ. Η ομελέτα, ρε, η βάση της ομελέτα, το αυκό, τούτη αρκεύκει την που το αγγούρι. Τέλος, αφού είμαι μαθημένη, τέλος. Τα πλήμμαν του έκαμεν όμως, α. Επαγγελματικό. Μέσα έξω, τέλος φαίνεται ο επαγγελματίας όμως. Που τούτα τα μιτσά καταλαβαίνεις αν οι άλλοι είναι νοικοκυρά όλα. Μα αλλά λούμε μπεντάρες. Τούτοι είναι νοικοκυρά, οι άλλες ούλες είναι μποϊλάτ. Πλύνε το, τρίψε το, τρίψε το. Που έναν απλό αγκουράκι έκαμε το αγκούρι της γλώρακας. Α, ωραίο το λάδι. Κοίτα πώς πάει το αυγουλάκι. Το λάδι δεν θα το βάλεις στο τηγάνι. Όλα μέσα. Α, στο τηγάνι πάει. Πώς θα το τηγάνι. Πώς θα το τηγανίσω. Εντάξει, θα βάλω λάδι. Βάλε λάδι και λαβράδι. Εγώ μπαρα της κοπελούας, είπαν της ότι είναι να κάνει ομελέτα με ο λάδι. Τι είπαν της γυναίκας, πού είναι να βάλει το λάδι όμως. Έβαλε τα ούλα να φάτσα μέσα στον πότσε, και τον εκατόμα το τσάψει. Ελπίζω να της είπαν ότι πρέπει να την διανύσει κιόλας. Στεράκι μου, μείνε ρε κομπάρε με τις σαλατούες σου, τα γκούρκα σου, τα χορούς σου που τα καταφέρνεις, τσάιστα τούν τα γκουρμέ τα πράγματα, για καμιά άλλη που τις περνά.